Επικοινωνία. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσά και στου τηλεθεατέ σα. Να ξεκινήσουμε από το κρίσιμο ζήτημα. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποια τιμή βρίσκεται αυτή την περίοδο το ελαιόλαδο, και αν είναι μια τιμή που έχει και ανωδικέ τάσει και μπορεί να φτάσει το επόμενο διάστημα καλύτερα. Η τιμή του ελαιολάδου, μιλώντα για ελαιόλαδο το οποίο είναι χαμηλό σε οξύτητα με καλά χαρακτηριστικά, είναι περίπου στα 4,90. Αυτές τις μέρες. Έχουμε και τιμές των 5 ευρώ, δείχνουν μια μικρή υποχώρηση. Άρα πιάνουμε τις πράξεις του 5 ευρώ, να το πω έτσι, σαν έτσι, ένα σημείο αναφοράς που θα λέει κανείς σε άλλες χρονιές, σίγουρα δεν περιμέναμε να φτάσουμε εκεί. Όχι, όχι, το πιάνουμε και για αρκετές μέρες έγιναν πράξεις στην τιμή αυτή και θα γίνουν πάλι νομίζω, θα γίνουν πάλι. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που δεν το είχαμε συνηθίσει και σε αυτό το ύψος των τιμών είναι πρώτη φορά ίσως που είμαστε. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξωτερικές συνθήκες, φαντάζομαι, όχι στη διαμορφωμένη πολιτική έτσι όπως αυτή έχει επηρεάσει, θα λέει κανείς, ένα ολόκληρο χώρο και πλέον έχουμε την εκτείναξη της τιμής. Νομίζω ότι μόνο σε αυτό οφείλεται. Mm-hmm. Μόνο σε αυτό οφείλω στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εξωτερικό. Μόνο σε αυτό οφείλεται η άνοδος τιμής. Όχι ότι έχει γίνει κάτι ενδιαφέρον παραπάνω. Ενδιαφέρον υπάρχει εδώ για το ελληνικό ελαιόλαδο και αυτή τη στιγμή γίνονται πράξεις. Ναι. Γίνονται πράξεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Αρκετός κόσμος είναι που κάνει πράξεις και συναλλαγές σε αυτό για να καλύψει και το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Ναι, θα έρθω σε αυτό. Αυτό που θέλω λίγο να σχολιάσουμε, η παραγωγή είναι καλή ή το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της βροχής έχουν επηρεαστεί. Ορίστε. Ή και η βροχή των τελευταίων ημερών έχει παίξει ένα ρόλο. Η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται στις περισσότερες περιοχές είναι καλή και πολύ καλή. Οι βροχές και ο καιρός μπορεί να αρχίσουν να δημιουργούν κάποια θέματα σε συνδυασμό με την αργή συγκομιδή. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε σε κάποιες περιοχές που ο καρπός είναι και λιγότερος να υπάρχουν θέματα από τη δακοπροσβολή και από την υγρασία. Ωραία, κρατάμε αυτά δεδομένα. Από, τη μία λοιπόν το στοιχείο έχει να κάνει με τα 5 ευρώ της τιμής, να το πω έτσι σαν τιμή. Ουσιαστικά που πιάνουμε στα καλά της επίπεδα, ενδεχόμενα να πάει και παραπάνω, ελπίζουμε να μην πάει παρακάτω. Το ζήτημα είναι όμως ότι το υψηλό καλλιεργητικό κόστος διαμορφώνεται κοντά στα 3 ευρώ, ίσως και παραπάνω ορισμένες φορές. Γιατί έχουμε και τα υψηλά εργατικά και την συνθήκη της ενεργειακής κατάστασης. Πόσο μπορεί αυτό να παγιωθεί και τα επόμενα χρόνια και να δούμε να μειώνεται η τιμή που, όπως το είπαμε στην αρχή, οφείλεται στους εξωτερικούς παράγοντες και να δούμε την ίδια ώρα το καλλιεργητικό κόστος να είναι στα ύψη και έτσι όχι απλά να μην συζητάμε τα επόμενα χρόνια για ελαιόλαδο, να μην συζητάμε γενικά. Είναι γεγονός ότι το κόστος, η φετινή παραγωγή έχει καλλιεργηθεί και συγκομίζεται με πολύ μεγάλο κόστος. Είμαστε σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά την τιμή που έρχεται να καλύψει το μεγάλο κόστος αυτό. Ο φόβος μας και η συζήτηση είναι αυτό, το πώς θα είναι του χρόνου ή τον επόμενο, ίσως το πάμε λίγο μακριά, αλλά του χρόνου, πώς θα είναι το κόστος. Τα κόστη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έρχονται για να μείνουν. Οι αυξήσεις των τιμών στα εφόδια, στα λοιπάσματα, σε ό,τι χρειαζόμαστε ανταλλακτικά, στα εφόδια των παραγωγών, στη λειτουργία των ηλιοτριβίων εδώ, έρχονται για να μείνουν κατά μεγάλο βαθμό. Συμπλήρωμα την έλλειψη εργατικού δυναμικού και εργατών για να μαζεύεται ο καρπός, η παραγωγή, ξέρετε, πληρώνει 60 και 70 ευρώ μεροκάματο και τις περισσότερες φορές μαύρα αυτά τα χρήματα για να μαζέψουν τον καρπό τους. Όταν ο φόβος είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη ποσότητα ελαδιού, κατά πόσο θα πέσει η τιμή του και κατά πόσο θα είναι συμφέρον και η λειτουργία των ελαιοτριβίων εμάς και των παραγωγών στο να συγκομίσουν τον καρπό. Νομίζω ότι προβληματίζει η συγκεκριμένη κατάσταση. Θα δούμε τα δεδομένα πώς θα κλειδώσει, να το πω έτσι, η όλη φετινή περίοδος. Πάντως υπάρχουν θετικά μηνύματα, υπάρχουν και αρνητικά μηνύματα, αν θα τη δούμε. Και χρειάζεται, όπως είπατε κι εσείς, να υπάρξει μια παρέμβαση στην ενεργειακή κατάσταση, γιατί το κόστος νομίζω ότι παραμένει αβάσταχτο για τα ελαιοτριβία. Δεν ξέρω, έχουν αυξήσει και τα δικαιώματά τους ή όχι.
Εμείς, μιλώντας και σήμερα με πολλούς συναδέλφους, με έπαιρναν, με ρωτούσαν και ο ένας με τον άλλο, σας ήρθε ο λογαριασμός του Νοεμβρίου, ήρθε ο λογαριασμός, θα έρθει, σε κάποιους έχει έρθει, σε κάποιους δεν έχει έρθει, είναι αυξημένος, είναι μεγάλος. Μάλιστα. Είναι μεγάλος. Κύριε Λιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.